πάει. Δεν άντεχε τόσο πολύ Πολάκη. Πολάκης, Πολάκης, σούλαγε. Πλιστάκης, Πολάκης, κόπηκε. Εντάξει, και τώρα με λίγο ρακί τραβάει, μην το βλέπετε έτσι. Είναι προεκλογική περίοδο. Όλο άνοιξη, να σας πω κάτι. Μιλάτε για τον Πολάκη ή τον κύριο Τσίπρα. Όλο άνοιξη, άνοιξη λέει θα έχουμε εκλογές ο Πρωθυπουργός και η ημερομηνία δεν δίνει ακόμα. Χθες το Περιστέρι γιατί λέει μην ανησυχείτε την άνοιξη. Σοφία, έχει ακόμα νομοσχέδια να περάσει. Έχει, θα περάσει. Όμως, ο κύριος Τσίπρας, ομοίως, ο οποίος εμέσως πλήρη σαφώς τον αβαντάρει. Γιατί αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας, ναι, δεν νομίζω ότι θα έκανε τέτοιο περίπατο ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης ως ευγενές τέκνων της Μαρίκας Μητσοτάκη έπρεπε καθημερινώς να του στέλνει ένα μπουκέτο λουλούδια. Ευχαριστώ Αλέξη, ευχαριστώ Αλέξη. Γιατί δεν το κάνει. Λέτε λοιπόν, για την εμφάνιση σήμερα. Τι εννοώ, δηλαδή. Δεν πηγαίνει στη Βουλή, τον διευκολύνει και περνάει πιο γρήγορα και πιο άνετα τα νομοσχέδια. Αυτό και ο δώρο ποιος θα το έκανε. Λίγο πριν τις εκλογές που φουντώνει το πράγμα που αρχίζει η αντάρα, αυτός θα πάει στη Βουλή. Αμάν σου λέει ο Μητσοτάκης. Ναι, τι δώρο ναι. Είναι αυτό. Ναι. Βέβαια. Τα έδρανα της Βουλής είναι καλύτερα ή το τρακτέρ. Το τρακτέρ είναι ο λίγο επικίνδυνο, γιατί έχει λευγέδες. Στα έδρανα της Βουλής δεν υπάρχουν λευγέδες. Δηλαδή μπορεί όπως κάθεσαι έτσι εκεί να γλιστρήσεις και να υπάρχει κάποιο ατύχημα. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να λάβει ανθοδέσμη από τον Πρωθυπουργό. Πήγε, έκανε τον περίπατό του, πήρε το χειροκρότημά του. Δηλαδή πόσο θα έδινε κάποιος Πρωθυπουργός, αρχηγός ξέρω εγώ, της κυβέρνησης, ένα μήνα πριν τις εκλογές να εξαφανιστεί η αντιπολίτευση. Αυτά είναι δώρα, μεγάλα δώρα και γι' αυτό κάποιοι τσινάνε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπεις τον κύριο ποιον? Τσίπρα, έχει δώσει κατάλογο. Τι κατάλογο? Είδες που δεν τα μαθαίνεις όλα. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Έχει δώσει κατάλογο στη γραμματεία του, ναι, ποιους δέχεται και ποιους δεν δέχεται. Καλά, εντάξει, αυτό μαύρη λίστα είναι περισσότερο. Άμα είναι μαύρη λίστα, τότε λοιπόν να ψηφίσουν. Τι να ψηφίσουν? Τη μαύρη λίστα. Εσύ δεν μου πες, εγώ δεν το είπα, εσύ το είπα. Μαύρη λίστα έχει δώσει. Μαύρη λίστα. Λοιπόν, αν είναι ένα κόμμα που καλπάζει. Καλπάζει. Να σας πω τώρα. Πάει να ξεκερδίσει την εξουσία. Ναι. Αυτό. Και είναι μαύρη λίστα, καταλαβαίνεις τι. Όχι. Πάει, που πάει για να κατακτήσει την εξουσία. Αυτό. Ο άνθρωπος πρέπει να σχεδιάσει, να βάζει μια επιχειρηματολογία. Θα έχει τη μαύρη λίστα τώρα, χτυπάνε πόρτα να λένε το ένα, να λένε το άλλο και το από εδώ και το από εκεί. Πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Είπαμε τρεις-τέσσερις άνθρωποι. Δεν μπορεί άλλο. Δεν αντέχει. Έχει περάσει τόσο πολλά. Γιατί ρε Σοφία, πιστεύω ότι πρέπει να νοικιάσει από τώρα. Γιατί ή καλοκαίρι θα είναι τότε. Θα μπορεί να βρει εύκολα. Τι να νοικιάζει? Ελικόπτερο για να φύγει. Στην αριστερά ακολουθούν όλες τις διαδικασίες. Πώς το λένε, της εσωτερικής διαδικασίας και της δημοκρατίας. Δηλαδή, έχουμε γιαούρτωμα, έχουμε και άλλους κανιβαλισμούς. Λίγο πιο έτσι, ένα τόνο λίγο πιο πάνω. Το γιαούρτωμα το ρίχνεις και φεύγεις. Δεν είναι και ελαφρύ. Ουέ. Το ΟΕ, τώρα διάβαστη. ΟΕ της ιτημένης. ΟΕ της ιτημένης. Μη λέτε έτσι. Με ομικρογιώτα, γιατί οι ΣΥΡΙΖΕΙ μπορεί να το γράφουν και με ΙΤΑ. Άλλο καρφί τώρα. Δεν καταλαβαίνω για την παιδεία και το γεγονός ότι είναι αν είναι αγράμματη ή όχι. Σοφία μου, η αμόρφωτη. Ψεύδος είναι. Απαίδευτη. Σοφία μου, σύ είπας.